Γεια σας παιδιά, είμαι Master Gamer και σήμερα θα σας δείξω το τι παιχνίδια έχω στο PlayStation 3. Απλά ήθελα να κάνω εδώ κάτι σαν να σας δείξω τι παιχνίδια έχω, απλά. Πρώτα-πρώτα θα σας πω ότι έχω πάρει δύο PlayStation Network cards για το PlayStation Store. Με αυτές έχω πάρει το Minecraft στο PlayStation 3 και μερικά texture pack. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη 20, αυτή είναι η πιο παλιά έκδοση. Με αυτή είχα πάρει το GTA το 4. Αυτό δεν σας θα δείχνω γιατί βρίσκονται μέσα στο PlayStation. Είχα πάρει και άλλη μία. Απλά δεν μπορώ να σας δείξω γιατί την έχω χάσει. Και με αυτή είχα πάρει το Mundial το 14 και είχα πάρει και το Jetpack Joyride, επειδή δεν μπορούσα να πάρω κάποιο άλλο παιχνίδι και τι να τα κάνω, ένα ευρώ. Ωραία. Επόμενο παιχνίδι είναι το Call of Duty Black Ops το 1. Ναι, δεν έχω παίξει πάρα πολύ από αυτό. Το πιο πολλές φορές έχω παίξει το Call of Duty Modern Warfare το 3, το οποίο όπως βλέπετε το είχα πάρει, όχι δεν το βλέπετε, το είχα πάρει γύρω στα 20 ευρώ αυτό, και αυτό είναι που έχω παίξει πολύ, το έχω τερματίσει, έχω παίξει αρκετά multiplayer, split screen, offline multiplayer, έχω κάνει και ένα επεισόδιο, αν θυμάστε έχω κάνει ένα βιντεάκι, παίζουμε 2v2 online στο terminal. Εδώ είναι Call of Duty 4 Modern Warfare. Αν δεν τα βλέπω πολύ καλά, συγγνώμη, εδώ πέρα, ωραία. Τώρα σας δείξω λίγο τα πολεμικά που έχω, το Call of Duty Modern Warfare το 2, ωραία, το Call of Duty, το World at War, Platinum, όπως και το Modern Warfare 4, μετά έχω λίγο. Ας πούμε για τα μικρότερα παιδιά μου, πολύ ωραίο, το παίζα πιο μικρό. Το Indiana Jones το 2, Lego. Ξέρετε το Indiana Jones, είναι μια περιπέτεια, πολύ ωραίο για μικρότερα ηλικία παιδιά. Όπως και αυτό, ειδικά αυτό, Angry Birds Trilogy, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στα 5 ευρώ. Αυτό έκανε για μικρά παιδιά, δεν ξέρω γιατί το δείχνω, τέλος πάντων. Μετά από WWE έχω μόνο το All Stars το κλασικό, το οποίο είναι δύσκολο να το βρεις και φανταστείτε πόσο τυχερός είμαι, το είχα βρει σαν τζάμπο. Ναι. Ωραία. Μετά έχουμε το Uncharted, μόνο αυτό έχω, το Platinum, πολύ παλιό, το Drake Fortune. Και προχωράμε στον αθλητισμό που εκεί έχω πάρα πολλά παιχνίδια. Πρώτα θα αρχίσουμε από το μπάσκετ NBA 2K15. Το βλέπετε, δεν είναι, περιλαμβάνει, δεν το βλέπετε πολύ καλά έτσι. Τον Kevin Durant MVP. Πού. Ναι, τότε έχει βγει MVP ο Kevin Durant. Έχω το Pro 15. Pro Evolution Soccer 2015. Δεν είχα παίξει και τόσο πολύ. Έχω παίξει πάρα πολύ λίγο το Pro 14, γιατί δεν μ' άρεσε καθόλου. Θα το είχα βρει σε τιμή ευκαιρία 10 ευρώ. Ωραία. Ελπίζω ο τρόπος που μου παρουσιάζουν να μην είναι, να βλέπετε τίποτα. Το πιο πολύ κάψιμο που έχω ρίξει είναι στο Pro 13, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και είχα κάτσει ένα καλοκαίρι και είχα φτιάξει μόνος μου τις ελληνικές ομάδες. Είχα κάνει τις μεταγραφές, το είχα κάνει πολύ ωραίο και όταν ας πούμε οι φίλοι μου θέλουν να παίξουν πρόβλημα, πάμε στο Μασαγκίνε με το σπίτι του Μιχάλη να παίξουμε πρόχο, είχα όλες τις ελληνικές ομάδες, είχα φτιάξει τα σήματα, έδρες, είχα φτιάξει πολλά πράγματα, επειδή είχα απορροφθεί, μου άρεσε πάρα πολύ το Pro 13 που λέτε. Πάμε το καινούριο στο παλαιότερο, έχουμε εδώ το Pro 11, έχω παίξει πολύ λίγο. Στη συνέχεια έχουμε το Pro 10 και εδώ έχω παίξει λίγο περισσότερο, έχω πάρει ένα Champions League. Το Pro 9, μετά πέσει ο σωρός. Μετά έχουμε το Pool Football, που
ας πούμε, είναι παλαιότερο παιχνίδι, πιο παλιούς παίχτες, δεν έχει φάουλ και τέτοια, είναι λίγο περίεργο, αλλά σε κάποιους τύπους, ας πούμε, μπορεί να μην τους αρέσει το ποδόσφαιρο, να τους αρέσει το poor football, όμως είναι λίγο διαφορετικό από τα προ και το FIFA, βασικά είναι πολύ διαφορετικό, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω καλά, πρέπει να παίξετε για να το δείτε. Ας πούμε, το πιο κοντινό του που μπορώ να συγκρίνω είναι το FIFA Street. Αλλά και πάλι και είχε αρκετές διαφορές. Και όπως είπαμε μετά, περάσαμε από τα προ, πάμε στα FIFA. FIFA Street, το τελευταίο νομίζω που έχει βγει, Essentials, 15 ευρώ το είχα πάρει, μια χαρά, πάρα πολύ ωραίο. Το πιο ωραίο πράγμα σε αυτό είναι το World Tour, το οποίο είχα τερματίσει μια πολύ καλή ομάδα. Επίσης μια 20 που είχα πάρει πριν ήταν το FIFA 15. Μετά έχουμε το FIFA 14. Ωραία. Και εκεί είχα ρίξει πολύ κάψιμο, αλλά πιο πολύ στο 15. Εδώ έχουμε το FIFA 13. Ωραία. Και τιμή. Τα 7. 10.90. Μεγέθυνση δεν είναι τόσο καλή. Συνέχεια. Έχουμε το FIFA 10. Ωραία. Και τελευταίο που το είχα πάρει 4 ευρώ, το βρήκα πριν λίγες μέρες και το πήρα, επειδή έχω πει να κάνω μια συλλογή, έχω βρει το FIFA 8 και ναι, αυτά ήταν παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο, το οποίο είναι γύρω στα 7 λεπτά. Κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, ας πούμε, αν έχετε κάποια ερώτηση για τα παιχνίδια, κάτι μπορώ να σας βοηθήσω, δεν ξέρω. Αυτά παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!